Όταν είδα το θέμα, ασχολήθηκα έτσι αρκετά. Υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός από δημοσιεύσεις, οι οποίες όμως κυρίως ήταν αναπαραγωγές. Κατέληξα, φυσικά υπάρχει μεγάλο στοιχείο υποκειμενισμού σε αυτά που θα πω, αυτά που με εντυπωσίασαν και που νομίζω ότι είτε μας δίνουν κάποιες απαντήσεις, είτε μας κάνουν να προβληματιστούμε σοβαρά για κάποια θέματα. Και ξεκινώντας, αυτό που κυρίως με εντυπωσίασε, η δήλωση συμφερόντων, είναι αυτό μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση. Αυτό νομίζω είναι ένα κοινό ερώτημα, όλοι θα το έχουμε υποστεί, γιατί στο κατά πόσο ο τρόπος το και του προκαλεί ακράτεια από προσπάθεια και πιθανώς και επιτακτική ακράτεια. Είναι δημοσιευμένο στο European Urology. Όπως είπα, είναι μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 15 μελέτες. Και τι έβγαλε? Έβγαλε ότι πραγματικά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ακράτειας από προσπάθεια μετά από κολπικό τοκετό σε σύγκριση με την κεσαρική τομή. Τάσο, αν δεν απατώ με αυτό, υπήρχε μια παλιά έτσι σκέψη, αλλά μετά ως ένα βαθμό είπαμε ότι μάλλον δεν ισχύει. Ακριβώς. Και τώρα ξαναγυρίζουμε σε αυτό. Είχε κάνει και ο Μίλσομ κάποιες δουλειές και φαινόταν και έβγαλε αυτό το σχετικό κίνδυνο 1,85. Και μάλιστα φάνηκε ότι ήταν μεγαλύτερη η επίδραση του κολπικού τοκετού σε νεαρές γυναίκες, σε νεότερες γυναίκες. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι λιγότερο γιατί μετά τα εκδίσεων, αλλά γενικά οι νέες φαίνεται ότι έχουν κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο. Από τις 15 μελέτες, οι τέσσερις μελέτες δεν βρήκαν διαφορά μέσα στο, όταν υπάρχει φυσιολογικός τοκετός, εάν είναι υποβοηθούμενος, έτσι, δηλαδή με εμβριουλκό ή οτιδήποτε, ότι αυτό δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Και σε 8 μελέτες είχε μπει και το σκέλος της επιτακτικής ακράτειας, που και εκεί φάνηκε ότι πραγματικά ο κολπικός τοκετός έχει έναν αυξημένο κίνδυνο και για επιτακτική ακράτεια μικρότερο, βέβαια, 1,30. Έτσι, λοιπόν, συμπερασματικά, προσπάθησα να μην πω πολλά και να πηγαίνουμε κατευθείαν στο συμπέρασμα για να μας μένει, αυτή η ανασκόπηση και μετανάλυση καταλήγει ότι σε σύγκριση με την κεσαρική τομή, ο κολπικός τοκετός σαφέστατα συνδυάζεται με σχεδόν διπλάσια αύξηση κινδύνου για ακράτεια από προσπάθεια σε βάθος χρόνου, με μια απόλυτη αύξηση που είναι στο 8% και μια μεγαλύτερη επίδραση στις νέες γυναίκες. Και ότι επίσης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιτακτικής ακράτειας με απόλυτη αύξηση περίπου 3%. Νομίζω ότι πραγματικά μας δίνει μια απάντηση σε αυτό το γνωστό ερώτημα που το έχουμε όλοι πολλά χρόνια και το έχουμε υποστεί. Ξέρουμε ότι στην πραγματική ζωή πάρα πολύ, γιατί είχε γίνει κάποτε μια μελέτη παλιά σε γυναίκες γυναικολόγους που στον εαυτό τους προτίμησαν να κάνουν κεσαρική. Έτσι, για να αποφύγουν αυτό. Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία από τις celebrities και τις ηθοποιούς προτιμούν να κάνουν κεσαρική τομή και για την ακράτεια αλλά και για κλάκη, για να μην έχει κυλεκάνη. Αλλά γενικά φαίνεται ότι μάλλον τελικά ο κολπικός τοκετός έχει μια. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική απάντηση σε ένα σημαντικό ερώτημα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του ακροατηρίου. Ως ένα βαθμό μπορώ να καταλάβω γιατί αυξάνεται η ακράτεια από προσπάθεια. Η επιτακτική ακράτεια. Πιθανότατα, από ό,τι φαίνεται, γίνονται κάποιοι τραυματισμοί στο ειδικό νεύρο. Αυτοί οι τραυματισμοί, έτσι, γιατί ο κολπικός σωλήνας πραγματικά γύρω έχει ένα περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να. Εσάς η άποψή σας, δεν ξέρω, θεωρείτε ότι ναι. Δηλαδή, εμείς διορθώνουμε κάτι που στην φύση είναι λάθος, ο κολπικός τοκετός. Ναι, αυτό είναι το ερώτημά μου. Αυτό είναι φιλοσοφικό ερώτημα. Όχι. Δηλαδή, εμείς αποδεικνύουμε ότι η φυσιολογία, η φύση είναι λανθασμένη. Και εμείς βρήκαμε την απάντηση ότι πρέπει να αναστρέψουμε και να κάνουμε κεσαρική τομή σε όλες. Δεν είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κεσαρική τομή σε όλες. Όχι. Είναι ρητορικό, όπως αναφέρατε, φιλοσοφικό. Ναι. Δηλαδή, είμαι τυχερός που έκανα κεσαρική τομή και δεν έκανα κολπικό τοκετό γιατί δεν θα έχω ακράτεια ούρων. Δηλαδή, σαν λογική υφισταθεί αυτό. Σαν λογική δεν είναι αυτό. Αν υφισταθεί, αυτό είναι ένα καθαρά έβριμα ιατρικό, στο οποίο αν σε ρωτήσει
Οι ασθενείς πρέπει να απαντήσεις με κάποια επιστημονικά δεδομένα. Δεν θα απαντήσεις φιλοσοφικά. Δηλαδή θα πεις ναι, ξέρουμε ότι υπάρχει αυτός ο αυξημένος κίνδυνος. Ούτε ξέρεις για το συγκεκριμένο άτομο. Έτσι, στατιστικό στοιχείο είναι. Είναι η ίδια φιλοσοφία, συγγνώμη, με αυτό που λέμε για τις βουονοκύλες. Ότι από τη στιγμή που σηκώθηκε ο άνθρωπος, το ζώο τέλος πάντων, και σηκώθηκε στα δύο πόδια, άρχισε να φτιάχνει βουονοκύλες. Εντάξει, είναι θέμα εξέλιξης, είναι θέμα επιλογής της φύσης. Είναι δηλαδή θέμα. Πάμε σε φιλοσοφικό επίπεδο. Εδώ είναι καθαρά το κομμάτι το ιατρικό. Ωραία, προχωρήσουμε τέτοιο. Μελετήθηκε καθόλου το χρονικό διάστημα στο οποίο υπήρχε η ακράτεια. Ναι, είναι δηλαδή, κάνει σε βάθος χρόνου, ήταν γιατί μια πενταετία περίπου. Θέλω να πω ότι άμεσα σχεδόν όλες οι γυναίκες μετά τον κολπικό κάνουν. Πιο εργόδιστο και τι, συνδυάζονται σχεδόν πάντα με ακράτεια, η οποία όμως συνήθως σιγά σιγά υποχωρεί. Εδώ, η απάντηση υπάρχει εδώ. Γιατί το εργόδιστο ότι δεν επηρεάζει. Και είναι σε βάθος χρόνου η μελέτη. Μιλάμε είναι για τα άμεσα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο στα συμπεράσματα, δηλαδή να τα διαβάσουμε, είναι σαφέστατα. Ότι δεν έχουμε σχέση με τον εργότητο και το. Και είναι σε βάθος χρόνου, είναι τουλάχιστον μια πενταετία. Δεν είναι το άμεσο μεταχειρητικό. Ναι. Να σας πω, δεν είναι αναφέρατε στο βάρος των Αγίου Γέννητων, γιατί πιστεύω ότι και αυτό παίζει ρόλο. Σε ποιο? Όχι, αυτό δεν το, δεν το έχουν κοιτάξει. Αν έχει ένα παιδί 4 κιλά και άλλο να έχει ένα παιδί. Προφανώς παίζει ρόλο. Σαν γυναικολόγος τόσα χρόνια και με τόσους τοκητούς, εγώ δεν σας λέω μόνο από μελέτες, σας λέω τι είδα εγώ, τι ζω και εκεί στο γέννησης που δουλεύουμε, τι σκεφτόμαστε και συζητάμε. Οι γυναίκες που τις το πήραμε με κεσαρική, έχει διαφορά με εκείνες που τις το πήραμε με κεσαρική μετά από 12-15 ώρες που παλεύανε. Ξέρετε τι λέω. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα η οποία 10-12 ώρες θα παλέψει να το βγάλει και στο τέλος θα κάνουμε κεσαρική, θα την πάθει τη ζημιά. Οι ρήξεις στο πυελικό έδαφος είναι τρομερές. Εμείς, με την επισιοτομή, ράβουμε και βλέπουμε, ή μάλλον βλέπουμε και ράβουμε αυτά που καταστράφηκαν. Οι περιχογραφικά έχουν γίνει φοβερές μελέτες στη Σουηδία και μπορούν να καταλάβουν αυτοί και να δούνε τις ρήξεις που έχουν γίνει κάτω στο πυελικό έδαφος. Τις οποίες εμείς δεν τις βλέπουμε, δεν μπορούμε να τις διορθώσουμε και αυτές καταστρέφουν μετά και μας κάνουν όλα αυτά τα προβλήματα. Πραγματικά, εγώ προσωπικά δηλαδή, σε όλες αυτές που κάνουν κεσαρική, χωρίς όμως να τις ζουπίξω μέσα σε εισαγωγικά αυτά, καταλαβαίνετε, μην πάμε μετά από 15 ώρες στην κεσαρική, δεν είχαν σχεδόν ποτέ προβλήματα. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, απλώς να μην ξεφύγουμε από το δεδομένο. Είναι μετανάλυση, έτσι είναι σημαντικό αυτό. Όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει περιλαμβάνονται μέσα εδώ. Έτσι, μην ξεφύγουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο τι λέει το paper. Ένα άλλο το οποίο με εντυπωσίασε, γιατί το είχα δει και παλαιότερα, εντάξει, εδώ έχω κάνει μια μικρή παρασπονδία, δεν είναι μόνο στη γυναική ορολογία, γιατί αυτό το paper είχε και γυναίκες και άντρες, αλλά πιο πολλές γυναίκες. Είναι μια ιστορία που είχε αρχίσει παλαιότερα από Κινέζους πάλι. Εδώ όμως αναπαράχθηκε σε αυτό εδώ το paper, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο Neurourology. Ήταν μια προοπτική μελέτη σε ασθενείς που πρώτο αντιμετωπίζονταν με Botox, οι οποίοι δεν είχαν ανταπόκριση στα αντιοχοληνεργικά. Υπήρχαν ασθενείς με ιδιοπαθή αλλά και νευροπαθή κίστη και χρησιμοποιήθηκαν 100 μονάδες στην ιδιοπαθή, 300 στην νευροπαθή. Και αντί το κλασικό, τα 30 σημεία, τα οποία νομίζω ξανά έχουμε πει ότι μάλλον είναι αυθαίρετα, στα πόσα σημεία δεν είναι τεκμηριωμένο με κάποιες μελέτες ο αριθμός, έριχναν όλα τα 100 σε ένα σημείο ή όταν ήταν 300 μονάδες σε 3 σημεία. Εκεί χρησιμοποιήθηκε το ερευματολόγιο πριν και μετά την έγχυση και σαν καταληκτικό σημείο, εάν υπήρχε βελτίωση πάνω από 5 μονάδες, που είναι σημαντικό, και σαν δευτερεύοντα πάλι είχαν κάποια ερωτηματολόγια για ποιότητα ζωής, υπόλοιπο ούρων, διάρκεια αποτελέσματος και παρενέργειες. Ήταν 22 με ιδιοπαθή, 23 με νευροπαθή ασθενείς και υπήρξε βελτίωση κατά μέσο όρο με 73. Εντυπωσιακά στην ιδιοπαθή ήταν 55, ενώ στην νευροπαθή 99%. Πάρα πολύ υψηλό το αποτέλεσμα. Στην υποκειμενική βελτίωση, στην κατά μέσο όρο ήταν 69. Πάλι εδώ η νευροπαθής κίστη είχε
πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, με 87% ενώ στην ιδιοπαθή 50. Μάλιστα το 52% είχε πλήρη εγκράτεια. Αυξήθηκε το υπολοιπόμενο των ούρων 32 ml στην ιδιοπαθή και 156 στην ευρωπαθή και η μέση διάρκεια ήταν 31 εβδομάδες. Εδώ λοιπόν αυτό το paper καταλήγει ότι η έγχυση του Botox σε ένα ή τρία σημεία αντίστοιχα με τον πόσο Botox ρίχνουμε, αυτό που το λέμε μέγα δόση, έχει ανάλογα αποτελέσματα και παρενέργειες με την κλασική έγχυση των 30 σημείων. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένα paper το οποίο μας κάνει να σκεφτούμε, έτσι. Είναι μερικά πράγματα που μπαίνουν στην κοινή πρακτική, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντίνης προηγουμένως, ας πούμε, για κάποια φάρμακα που μας έχουν μείνει. Μας έχει μπει στο μυαλό αυτός ο αριθμός των τόσων σημείων. Προφανώς υπήρχε φοβία με το να δώσει τη μεγαδόση μήπως υπάρξουν κάποια προβλήματα από την έγχυση σε ένα σημείο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το συγκεκριμένο paper λέει λοιπόν ότι μπορεί κανείς να το δώσει όλο μαζί. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες μελέτες, γιατί είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή θα μικρύνει ο χρόνος της επέμβασης. Θα το δούμε στην πορεία. Πολλά πράγματα. Γίνονται πολύ ευκολότερο άμα έχεις να δώσεις σε τρία σημεία από το να έχεις να το κάνεις σε 30. Έτσι. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Κύριε Αποστολίδη, τι λέτε? Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικό, συγγνώμη. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πως η έγχυση σε ένα σημείο κάνει τέτοια διακοπή σε νευρονικά κυκλώματα και δεν ξέρω και τι διαλύσεις είναι αυτές ακριβώς. Δηλαδή πόσα ml έγιναν έγχυση στο ένα σημείο. Είναι η κλασική. Ναι, 10 ml διάλυση ενός φιαλιδίου και εγχύθηκαν τα 10 ml. Τα 10 ml προφανώς δεν είναι μένουν στο ένα σημείο, κάνουν διάχυση στο τείχωμα, υποχρονογόνια. Με διάχυση. Με διάχυση, ναι, βέβαια. Αυτό καταλαμβάνει ένα κομμάτι μόνο του κυστικού τείχωματος και ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι απλά διακόπτει τέλος πάντων σε κάποιο σημείο της συσπάσης της ουροδόχου κύστης ή την υπεραισθησία τέλος πάντων των νεύρων, διακόπτοντας, δεν ξέρω με ποια θεωρία ας πούμε, να το υποστηρίξω. Και δεν ξέρω και ποιες και οι διαφορές πάλι. Φαντάζομαι ότι οι ιδιοπαθείς εγχύθηκαν με 100 και οι νευρογενείς με 300. Ναι, σαφώς, το λέει. Νομίζω ότι και μόνο η διαφορά δείχνει, τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα τόσο εξαρτώμενης, μόνο ή και τις διαφορές πάλι στα σημεία έγχυσης. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μόνο με συγκριτικές σωστές μελέτες μπορεί να αποδειχθεί αυτό. Αυτό είναι μια μελέτη level of evidence 3 με 4. Ναι, πάντα κοινάμε, ναι. Έχουμε μια τάση να αυτοπυροβολούμεθα και να είναι αυτό το κλασικό. Η αίσθηση είναι αυτό. Υπάρχει μια μελέτη, υπάρχουν και άλλες, έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι σαφές ότι το μέλλον θα δείξει το αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά πρέπει να μην είμαστε κολλημένοι στο περίφημο 30. Μήπως θα πρέπει να δοκιμάσουμε, ξέρω εγώ, 15, γιατί σαφώς θα έχει διαφορά. Σαφώς υπάρχουν το 30, είναι η πρόταση της εταιρείας, γιατί με αυτό ακριβώς το πρωτόκολλο πάρθηκε το FDA registration και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό registration, οπότε είναι υποχρεωμένοι να προτείνουν αυτό το πρωτόκολλο. Από εκεί και πέρα κάθε κέντρο, ας πούμε, που κάνει Botox έχει κατά πάσα πιθανότητα τις δικές του πρακτικές, γιατί το Botox που του πάρει έγκριση χρησιμοποιούνταν επί 10 χρόνια σε πάρα πολλά κέντρα, αρκετά κέντρα τέλος πάντων στον κόσμο, και το κάθε κέντρο έχει αναπτύξει τις δικές του στρατηγικές, τεχνικές, στις οποίες εμπιστεύεται και δεν τις αλλάζουν εύκολα. Εγώ προσωπικά δεν κάνω πάντα, επειδή αυτό είχα μάθει και στην Αμερική, 10, 20, 30, όταν είναι 100, 10 θέσεις, ας πούμε, δεν ήταν αυτό το 30. Τέλος πάντων, μας βάζει κάτι να σκεφτούμε. Τάσο, επειδή αυτό λίγο μου θυμίζει ότι προσπαθούσαμε κάποτε πριν 25 χρόνια να εξηγήσουμε πώς δίνεις μία σταγόνα φαρμάκου στις νευρογενείς, στις εραγκωδώς, και γίνεται η στήση. Και μετά από αρκετά χρόνια έρευνας βγήκε ο Κρις και απέδειξε ότι υπάρχουν τα gap junctions, οπότε αυτό γίνεται, το ξέρεις, άμα αρχίσει είναι το... Αλυσίδα. Είναι αλυσίδα. Άμα μπορέσει και κάνεις χάλαση σε δύο, αυτό πηγαίνει ντόμινο φαινόμενο. Ναι. Υπάρχει κάποια τέτοια, έχεις χαζοσύνδεσμους, έχει τέτοια... Ναι, υπάρχει. Ναι, φυσικά και έχει. Αλλά
σας λέω, το θέμα είναι εδώ ότι κάτι να μας εξητάρει. Έτσι, δηλαδή, ήταν ένα paper που πραγματικά δημιουργεί. Έτσι, πρέπει να σκεφτούμε. Ναι, και να συνεχίσουμε. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι πολλά κέντρα που κάνουν διαφορετικά πρωτόκολλα. Κυρίως όμως αλλάζουν οι πόσες ενέσεις θα κάνεις και όχι τόσο η αραίωση. Δηλαδή, οι περισσότεροι συμφωνούν σε μεγάλες αραιώσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ στο πόσες. Ναι. Στην αραίωση όλοι συμφωνούν. Η αραίωση είναι στάνταρ για θέμα ασφάλειας. Στο JAMA τώρα, μια άλλη μελέτη, πάλι με το Botox, πάλι ένα γνωστό ερώτημα, έχει αρχίσει τουλάχιστον εδώ και 5 χρόνια, η σύγκριση μεταξύ Botox και νευροτροποποίησης. Πάλι αυτή είναι μια τυχιοποιημένη, αλλά ανοιχτή προφανώς μελέτη, πολυκεντρική, αρκετά μεγάλος αριθμός, 381 γυναίκες, διάρκειας 6 μήνες. 192 στο Botox, 189 στην νευροτροποποίηση. Καταληκτικό πρωτεύων σημείο ο μέσος αριθμός επεισοδίων επιτακτικής ακράτειας και δευτερεύων ερωτηματολόγια και επιπλοκές. Και είναι intention to treat ανάλυση. Τελικά 190 με Botox περιελήφθησαν και 174 με νευροτροποποίηση. Οι ασθενείς της ομάδας του Botox είχαν μεγαλύτερη βελτίωση στην ελάττωση των επεισοδίων ακράτειας, μια διαφορά μείον 3,9 με 3,3, καθώς και στα αποτελέσματα των δύο ερωτηματολογίων. Η ομάδα όμως του Botox είχε περισσότερες UTIs και κάπως ένα μικρό αριθμό με αυτοκαθητριασμούς. Η νευροτροποποίηση είχε ένα 3% αναθαώρηση. Οι συγγραφείς καταλήγουν λοιπόν ότι βασικά αυτή η σύγκριση τι έβγαλε, ότι στους 6 μήνες, και οι 6 μήνες μπήκαν γιατί αυτό είναι το όριο δράσης πάνω κάτω του Botox, είναι μια στατιστικά υπεροχή του Botox, αλλά αμφίβολη υπεροχή, δηλαδή είναι μια αθυμητική υπεροχή η οποία είναι οριακή, με ένα αντίβαρο τον υψηλότερο κίνδυνο αυτοκαθητεριασμών και UTIs. Άρα, σε κλινικό επίπεδο φαίνεται ότι είναι μάλλον μια ισοπαλία, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Υπάρχουν βέβαια μελέτες με οικονομική ανάλυση που έχουν δείξει ότι εξαρτάται για πόσο χρόνο μιλάμε. Αν πάμε στην πενταετία, τότε εξισορροπείται το Botox με την νευροτροποποίηση που είναι σαφώς ακριβότερη. Από εκεί και πέρα τώρα αρχίζει και η νευροτροποποίηση καμιά φορά να μην είναι. Νευροτροποποίηση πώς γινόταν? Κανονικά με την στο γερό, την κλασική, όχι το... Και αυτές οι γυναίκες ήταν όλες όχι με νευρολογικό πρόβλημα, ήταν ιδιοπαθής η επιτακτικότητα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και μας βγάζουν περίπου ίδια αποτελέσματα. Ναι, ο κ. Αποστολίδης, κάτι θέλει να πει. Απλά να σχολιάσω, επειδή έγινε πολύ ζητώρηση, είναι η μελέτη Ροζέτα αυτή. Το θέμα με τη μελέτη είναι ότι χρησιμοποίησε 200 μονάδες Botox σε ιδιοπαθική ίστη, το οποίο είναι διπλάσια δόση από την εγκεκριμένη. Και επίσης τα ποσοστά, θα ξέρει και ο Τάσος, τα ποσοστά ίασης, ας πούμε, της ακράτειας είναι εντυπωσιακά χαμηλά σε σχέση με την υπάρχουσα μέχρι τώρα βιβλιογραφία. Δηλαδή έδωσε ποσοστό 4% μόλις ίασης της ακράτειας στην νευροτροποποίηση των ιερών νεύρων και 20% για τον Botox. Αυτά τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά και έχουν εκφραστεί διάφορες. Ναι. Αλλά ωραία τα λέμε αυτά. Είναι πάντως μια μελέτη δημοσιευμένη στο JAMA. Ναι, γιατί είναι εντυπωσιακό να κάνεις νευροτροποποίηση σε κάποιον που έχει ιδιοπαθή επιτακτική ακράτεια και να σου βγάζει 4% αποτέλεσμα. Δεν είναι. 4% ίαση, άλλο ναι, βελτίωση. Και ήδη υποτίθεται ότι έχεις πάρει αυτούς που έχουν ανταποκριθεί τουλάχιστον 50% στην πρώτη φάση του stimulation, της προσωρινής νευροδιέγερσης. Τώρα, μία άλλη πάλι μελέτη που και αυτή είναι στο JAMA Surgery δημοσιευμένη. Κατά τη γνώμη μου πάλι είναι σημαντική, εγώ το ακολουθώ αυτό στην πρακτική μου. Αυτοί μελέτησαν, είναι μια μελέτη παρατήρησης, έτσι, που έχει γίνει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Πήραν γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε διακολπική επέμβαση για διόρθωση πρόπτωσης και ή ακράτειας από προσπάθεια και χώρισαν 4 ομάδες. Η μία ομάδα είχε κολπικό πλέγμα και ταινία ακράτειας. Στην ομάδα 2 μόνο κολπικό πλέγμα
λιγότερο δηλαδή ποσό πλέγματος. Η τρίτη έγινε διόρθωση της πρόπτωσης χωρίς πλέγμα και ταινία κράτειας και το τέσσερα ταινία κράτειας. Άρα το λιγότερο που έχει γίνει είναι η ομάδα 4, έτσι, και το περισσότερο πλέγμα, το περισσότερο ξένο σώμα είναι στην ομάδα 1. Τι έβγαλαν λοιπόν, ότι πρωτεύον κατακτικό σημείο ήταν η διάβρωση από την τοποθέτηση του πλέγματος, έτσι, μέσα στο πρώτο έτος και ποια ήταν η ανάγκη για επανεπέμβαση. Και έγινε και μια δευτερεύουσα ανάλυση για την ανάδειξη του ρόλου της ηλικίας. Ο αριθμός είναι τεράστιος, 41.604 επιλήφθησαν στην ανάλυση και φάνηκε σαφέστατα ότι μεγαλύτερος κίνδυνος διάβρωσης υπήρχε στην ομάδα 1, δηλαδή σε αυτή την ομάδα που μπήκε και πλέγμα για την πρόπτωση και ταινία ακράτειας. Και το χαμηλότερο ήταν στην ομάδα 4. Έτσι λοιπόν συμπερασματικά καταλήγουν ότι η σύγχρονη χρήση πλέγματος και ταινίας αυξάνει την πιθανότητα διάβρωσης και επανεπέμβασης. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις συσχέτισης της αυξημένης ποσότητας του υλικού που χρησιμοποιείται με αυξημένη πιθανότητα διάβρωσης. Έτσι. Εγώ το ακολουθώ πολύ αυτό, υπάρχει καταγεγραμμένο, ας το έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι από αυτό το ψάξιμο κάποια μηνύματα να βγουν αυτή τη χρονιά, βγήκαν κάποια μηνύματα, αυτά είναι. Εντάξει, να μην κάνουμε το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά ουσιαστικά από κλινική απόψεως, έτσι, στην μία περίπτωση από τις 100 γυναίκες οι 2,5 πάθανε διάβρωση, ήταν μία μισή γυναίκα. Δηλαδή, ουσιαστικά, θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή, πιστεύω εδώ, ότι... εδώ γενικά βγάζει πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό διάβρωση. Πολύ ναι, χαμηλό. Ναι, ναι, ναι. Το 2,72 ναι, είναι, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Okay. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι σε μια άλλη συζήτηση, αν παίρνουν όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει και τα λοιπά, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι, αλλά σε γενικές γραμμές, αν το κανείς θεωρεί ότι όσο περισσότερο βάζει. Ναι, λογικό είναι. Νομίζω ναι. Είναι αρκετά λογικό. Απλώς αναφέρθηκα στην κλινική σημασία που μπορεί να έχει το 2,5 ή το 1,5. Και αυτό. Το βλέπουμε και στην κλινική μας πράξη. Δηλαδή, ειδικά οι προστιοπίστειες όταν αυτό το τεράστιο που μπαίνει. Εγώ έχω δει πάρα πολλές διαβρώσεις. Τώρα. Πολύ πιο γρήγορα θα αναφέρω ακόμα 2-3 με λιγότερη ίσως σημασία. Είναι μια περίεργη μελέτη που έχει γίνει στην Τουρκία για την θέση που μπαίνει η γυναίκα όταν βάζουμε ταινίες ακράτειας. Ήταν προοπτική τυχιοποιημένη. Αυτοί χρησιμοποίησαν μια θέση αντί τα Τρεντέλεμπουργκ στις μισές περίπου γυναίκες. Οι άλλες ήταν σε θέση κλασική λιθοτομής. Έχουμε το βασικό ήταν το stress test να δει κανείς πώς είναι το αποτέλεσμα της επέμβασης. Και φάνηκε ότι η ομάδα η οποία ήταν στην αντί Τρεντέλεμπουργκ θέση ότι παρουσίασε ένα καλύτερο ποσοστό βελτίωσης από ότι με την κλασική θέση λιθοτομής. Δεν υπήρξε κάποια διαφορά όσον αφορά στο επίπεδο των ερωτηματολογίων. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πώς, ακριβώς πώς το κάνανε. Δηλαδή πρέπει να μπει πολύ ψηλά η γυναίκα. Το μόνο που φαίνεται είναι ότι η γυναίκα είναι σε μια πιο φυσιολογική θέση, ας πούμε, ότι είναι σε μια όρθια θέση και σε σπέφτουν τα όργανα και τη στιγμή που το βάζεις. Αλλά απλώς επειδή είναι πολύ περίεργο και μου φάνηκε γι' αυτό το ανέφερα, μια άλλη είναι που όλοι μας θα θέλαμε μια απάντηση, αν υπάρχουν κάποιοι δείκτες, κάποιοι προγνωστικοί παράγοντες για τις ταινίες μέσης ουρήθρας, οι οποίες είναι επιβαρυντικοί παράγοντες. Έτσι συγκρίθηκαν γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε τοποθέτηση ταινίας μέσης ουρήθρας και παρουσίασαν διάβρωση σε σχέση με γυναίκες που δεν παρουσίασαν, σε μια αναλογία 1:3, σε βάθος δεκαετίας. Ήταν 27 από τις 2.123 γυναίκες παρουσίασαν διάβρωση. Πάλι εδώ το ποσοστό είναι εξαιρετικά χαμηλό, 1,3. Και βγάζουν σαν συμπέρασμα ότι αρνητικοί παράγοντες είναι προηγηθής αβαριατρική χειρουργική, οπισθοβική προσπέλαση, η προέμινοπαυσιακή κατάσταση, όλος περιέργος, η χαμηλή προεγχειρητική αιμοσφαιρίνη, επίσης αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης, και μεταξύ των έμινοπαυσιακών, αυτές που είχαν λάβει προεγχειρητικά ιστρογόνα ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν διάβρωση. Δηλαδή, αυτό είναι αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε. Που πιστεύουμε. Και γι' αυτό και το έβαλα. Δηλαδή, είναι καταγεγραμμένο. Είναι δύο ψυχία, όπως και οι προεμινοπαυσιακές. Πάλι είναι, αυτό είναι λίγο περίεργο.
Όπως και εδώ βλέπω πολύ χαμηλό ποσοστό διάβρωσης γενικά. Έτσι. Έχει δημοσιευτεί όμως στο International Γυναικολογικό Περιοδικό. Και τελειώνω με... Αν μου επιτρέπετε λίγο ένα σχόλιο. Ναι. Αυτές οι γυναίκες, γενικά η προεγχειρητική χορήγηση στρογόνων για την ταινία Ακράτειας δεν είναι συνήθις πρακτική. Συνήθως θα δώσουμε στρογόνα σε κάποιες γυναίκες που θα δούμε ότι έχουν μια τροφική κολπίδιδα, ξηρότητα κόλπου. Άρα, επομένως, αυτές οι γυναίκες που πήραν στρογόνα ήταν και αυτές οι γυναίκες που έτσι κι αλλιώς εμείς νιώσαμε την ανάγκη να δώσουμε στρογόνα. Άρα, δεν είναι ακριβώς το δείγμα ζυγισμένο. Μα για να δώσεις... Δηλαδή, για να δώσεις στρογόνα σε ταινία πάει να πει ότι είχαν πρόβλημα. Άρα, έτσι βγαίνει και ότι η χορήγηση προεγχειρητικά... Ναι, δεν βοηθάει, αλλά ποιες δεν βοηθάει. Σε αυτές που αναγκαστήκαμε να δώσουμε στρογόνα γιατί είχαν ένα κόλπο ατροφικό. Ναι. Δηλαδή, ναι. Στις φυσιολογικές δεν δίνουμε στρογόνα για την ταινία. Ναι, επομένως, έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί. Επειδή υπήρχε το πρόβλημα της ατροφίας του κόλπου, γι' αυτό αυξήθηκε... Σε αυτές δώσαμε στρογόνα προεγχειρητικά και βγήκε ότι αυτές που πήραν στρογόνα είχαν διάβρωση. Ενώ πρακτικά ήταν αυτές που είχαν πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή κάπως έτσι μπορεί να το δικαιολογήσει. Είναι η κατάστασή τους που τους έκανε να έχουν άσχημη. Και όχι η χορήγηση των στρογόνων. Και τελικά σημαίνει ότι τα στρογόνα δεν βοηθούν την άσχημη κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η λογική συνέχεια. Ότι και αν τα δώσεις, δεν θα αναστρέψει η κατάσταση θεωρητικά. Και τελειώνουμε με αυτή τη μελέτη, η οποία είναι από ένα ιταλικό κέντρο, πολυκεντρική μελέτη, που είδανε πραγματικά αυτό το περίφημο που λέμε ότι δεν χρειάζεται στην μη επιπλεγμένη ακράτεια από προσπάθεια να γίνεται η αεροδυναμική και έψαχναν τελικά να δουν ποια είναι αυτή η μη επιπλεγμένη προσπάθεια. Είναι αναδρομική μελέτη σε αρκετές γυναίκες. Αυτοί χρησιμοποίησαν τα κριτήρια της Value, μιας μελέτης που είχε γίνει και είχαν κατατάξει με κάποια κριτήρια τα οποία είναι πολύ απλά. Δηλαδή τα κριτήρια ήταν η γυναίκα βασικά να λέει ότι χάνει ούρα με το βήχα, να δεις ότι έχει πραγματικά το COF test ότι είναι θετικό. Πολύ απλή έτσι, αξιολόγηση. Και όταν έκαναν οροδραμική τελικά έβγαλαν ότι μόνο το 36% στην πραγματικότητα έχει μη επιπλεγμένη ακράτεια από προσπάθεια. Άρα αυτό που λέμε στα guidelines και όλα ότι η ουροδυναμική δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στη μη επιπλεγμένη ακράτεια προσπάθεια. Ωραία, λογικό είναι, αλλά ποια είναι η μη επιπλεγμένη. Εμένα προσωπικά με απασχολούσε πάντα αυτό, ότι με κλινικά κριτήρια ποια λέμε τη μη επιπλεγμένη, αφού ξέρουμε και λέμε ότι η κύση δεν είναι αξιόπιστος μάρτυρας, έλεγε ο Μπέιτς. Αυτοί κατέληξαν λοιπόν ότι βασικά το 1/3 μόνο είναι οι μη επιπλεγμένες. Έτσι. Άρα να κάνουμε ουροδυναμική σε όλες τις γυναίκες πριν τις χειρουργήσουμε. Δεν καταλήγουν, ναι, αλλά λένε ότι σωστό είναι αυτό, αλλά είναι, ναι. Ναι. Μια... αυτές, έτσι, εμένα με μελέτες, έτσι, κάπως με τράβηξαν. Νομίζω ότι είχαν να δώσουν κάποια μηνύματα, είτε θετικά, είτε αρνητικά, και μας βάζουν σε σκέψη. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά.